Καλησπέρα σας. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, πρώτον, έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Από σήμερα το πρωί στο Μήτιο μετέχουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών, Υγείας, Άμυνας και ο Υφυπουργός Τουρισμού. Σε αυτήν την επιτροπή θα συνέρχεται καθημερινά να αξιολογεί την κατάσταση και αν χρειάζεται να παίρνονται επιπλέον μέτρα ή επιπλέον αποφάσεις. Όσον αφορά τους χώρους καραντίνας που θα επιλεγούν εάν και εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, αυτή θα είναι κατασκηνωτικός χώρος της ΔΕΟΚ, όπως επίσης και η ΣΕΚ ενημέρωσε σήμερα ότι μπορεί να προσφέρει κάποιες κατοικίες εκτός οικιστικών οικισμών για να χρησιμοποιηθούν εάν και εφόσον χρειαστεί. Εδώ να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τους χώρους καραντίνας, αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ενημέρωση που είχαμε χτες από το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι όπως πλέον το μέτρο που προτείνεται είναι ο αυτοπυρορισμός, διότι μιλούμε για δεκάδες, αν όχι για εκατοντάδες άτομα. Γι' αυτόν τον σκοπό, τα άτομα που ήδη έχουμε συστήσει να αυτοπεριορίζονται ή τα άτομα που μελλοντικά θα τους προτείνουμε όπως αυτοπεριορίζονται, θα τους δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες πώς να χειρίζονται την όλη διαχείριση της διαμονής τους στο σπίτι τους σε σχέση με τους οικείους τους, γραπτές οδηγίες οι οποίες οριστικοποιούνται αυτή τη στιγμή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, μας έχουν σταλεί πριν μισή ώρα. Άρα στους χώρους καραντίνας, απλώς θέλω να το διευκρινίσω, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που είτε βάσει του πρωτοκόλλου δεν μπορούν να αυτοπεριοριστούν, παραδείγματος χάρη μπορεί να υπάρχει κάποιος με βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό στο σπίτι, είτε ξένους που έρχονται στο εξωτερικό, τους οποίους όπως έχω αναφέρει και δοθεί της ευκαιρίας να σας τονίσω ξανά τα μέτρα που παίρνουμε στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, στις πύλες εισόδησης και πυραγής δημοκρατίας, οι χώρες που θεωρούνται ψηλού κινδύνου, που είναι το Ιράν, η Κίνα, η Κορέα, η Νότιος Κορέα, η Βόρειος Ιταλία, αυτοί θα ζητείτε εδώ και πέντε μέρες όπως ξέρετε όλοι όσοι προσέρχονται από αυτές τις χώρες ανεξάρτητα εθνικότητας όπως αυτοπεριορίζονται για 14 μέρες. Άρα θα είναι και μια προσπάθεια να ενημερωθούν και οι πρεσβείες όπως και τα αξιογραφεία για να είναι εις γνώση πιθανόν κόσμου που θέλει να έρθει για τουρισμό ότι αν έρθει στην Κύπρο από αυτές τις χώρες θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί για 14 μέρες και σε τέτοιες περιπτώσεις θα δύναται να αξιοποιηθούν και οι χώροι καραντίνας. Επίσης, για αποτελεσματικότητα έλεγχων σε σχέση πάλι με τις πύλες εισόδου, αναστέλλεται προσωρινά για περίοδον 7 ημερών η λειτουργία των σημείων διέλευσης στην οδού Λίδρας, Αστρομερίτη, Λεύκας και Δερίνιας. Εδώ να τονίσω, αυτό θα ισχύει για 7 μέρες. Βέβαια, η κατάσταση, όπως σας έχω πριν και σε σχέση με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, θα αξιολογείται κάθε μέρα. Οπότε, αυτό δύναται να αλλάξει ανάλογα με την αξιολόγηση που γίνεται κάθε μέρα. Αλλά το μέτρο αυτό θα ισχύει για τις επόμενες 7 μέρες. Επίσης, για την ενίσχυση των ελέγχων που γίνεται στα οδοφράγματα, έχει ζητηθεί και έχει ολοκληρωθεί η αγορά υπηρεσιών με υπεραρκή απασχόληση από κατάλληλα εκπαιδευμένων ιατρικών προσωπικών στα αυτόνομα νοσοκομεία, νοσηλευτές και διασώστες, οι οποίοι από αύριο το πρωί, που θα ισχύσει το μέτρο από τις 6 το πρωί, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, θα στελεχώσουν τα υπόλοιπα οδοφράγματα του Άγιου Δημέτη, του Λίδρα Πάλας και στον πύργο που θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Επιπλέον, επειδή έχουμε δεχτεί αρκετά ερωτήματα για το συγκεκριμένο, αυτοί που με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, είτε κατά την άφηξη του στην Κύπρο, είτε όταν επιβεβαιωθεί περιστατικό, και εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι θέμα αν θα επιβεβαιωθεί περιστατικό στην Κύπρο, είναι θέμα πότε. Αυτό πρέπει να το αναμένουμε, διότι πλέον μιλούμε για εξάπλωση παντού και τα επιδημιολογικά στοιχεία λένε ότι ό,τι ελέγχουσαν παρθούν στα σημεία εισόδου, 25% αποτελεσματικότητα υπάρχουν. Άρα πρέπει να οφείλουμε και σαν Υπουργείο Υγείας και σαν κυβέρνηση να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το ενδεχόμενο να εμφανιστεί είναι ορατό, είναι θέμα πότε θα εμφανιστεί. Άρα όλοι αυτοί που ήδη τους έχουμε ζητήσει να αυτοπεριοριστούν, είτε σε περίπτωση είναι επιβεβαιωμένου περιστατικού,
όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του, διότι γίνεται μια διερεύνηση και καταγράφονται κάτω οι επαφές τους, που θα τους ζητεί και αυτούς να αυτοπεριοριστούν, θα δίνεται, ήδη γίνεται αυτόν, έναν χαρτί δικαιολογητικό από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα μπορεί να παίρνει άδεια ασθενείας από το Υπουργείο Εργασίας, βάσει και της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα επιδόματα ασθενείας, τα οποία καλύπτουν περιπτώσεις που δεν είναι ασθένεια, αλλά για προληπτικούς λόγους υπόκεινται σε περιορισμό. Με την ευκαιρία, θέλω να επαναλάβω ότι πρέπει όλοι να έχουν εις γνώση τους τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Από τα χτες έχουμε ξεκινήσει πιο έντονη διαφημιστική εκστρατεία να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα μέτρα πρόληψης, που είναι απλά λύσιμο χεριών και κάποια άλλα μέτρα πρόληψης. Και με την ευκαιρία να κάνουμε, και θέλω να κάνω και προσωπικά και σαν κυβέρνηση, αυστηρή σύσταση στις ευάλωτες ομάδες, όπως αποφεύγουν χώρους μαζικών συγκεντρώσεων. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής του ιού, ο ιός είναι θανατηφόρος ως επιτοπλίστων σε άτομα που είναι με βαρημένο ιατρικό ιστορικό ή προχωρημένης ηλικίας. Οπότε η σύστασή μας προς αυτά τα άτομα, αυτές τις ομάδες ατόμων στην Κύπρο, είναι όπως αποφεύγουν χώρους μαζικής συγκέντρωσης. Τέλος, να σας αναφέρω ότι για την απόφαση για το προσωρινή αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων φραγμάτων έχει ενημερωθεί τόσο τα Ηνωμένα Έθνη, όσο και οι αγγλικές βάσεις, οι οποίες, επειδή υπάρχουν και δύο οδοφράγματα σε αγγλικές βάσεις, έχουν ήδη ενημερωθεί και θα τηρούν τα ίδια πρωτόκολλα, όπως τηρούμε εμείς στα αεροδρόμια και στα οδοφράγματα, θα τηρούν και τα ίδια πρωτόκολλα ελέγχου και οι αγγλικές βάσεις. Και επίσης, να τελειώσω αναφέροντας ότι μόλις προηγουμένως, προλίγο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επικοινωνήσει με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Ακιντζή, τον οποίο έχει ενημερώσει για την απόφαση μας αυτή, η οποία στόχο έχει να προστατεύσει και τις δύο κοινότητες. Εγώ θέλω να τονίσω, αυτά τα μέτρα δεν τα παίρνουμε όσον αφορά το δόφραγμα καθαρά αμυγός να προστατεύσουμε τον Ελληνοκύπριο ή τους κατοίκους στις ελεύθερες περιοχές, αλλά είναι μέτρα προστασίας για όλων των πληθυσμών του νησιού. Η απόφαση έχει υπάρχει εδώ και δύο εβδομάδες ποιο θα είναι. Δεν περιμέναμε σήμερα. Βεβαίως έχει υπάρχει απόφαση. Ναι. Δεν μπορώ να το αναλύσω. Αυτό όμως επιτρέψτε μου, διότι αντιλαμβάνεστε με κάθε τέτοια απόφαση, επειδή υπάρχει ακόμα άγνοια, ακόμα και στους επαγγελματίες υγείας, ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε και λυπούμε να το αναφέρω είναι ότι έχουν φτάσει πάρα πολλές καταγγελίες σε εμάς ότι γιατροί, προσωπικοί γιατροί ή παθολόγοι αρνούνται να εξυπηρετήσουν κόσμο που δηλώνουν ότι έχει συμπτώματα γρήπης, να τους δεχτούν στο ιατρείο τους. Και το 1420, που είναι το κέντρο που μπορεί να αποτείνεται κάποιος για να εξυπηρετήσει σε περίπτωση που έχει σύμπτωμα, έχει κατακλειστεί από κλήσεις. Οπότε έχουμε ενισχύσει, έχουμε δημιουργήσει μονάδα κρίσης και στο Υπουργείο Υγείας, η οποία έχει ενισχυθεί με επιπλέον γιατρούς, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να επισκέπτονται ανά δύο ή τρεις μέρες τον κόσμο που θα αυτοπεριορίζεται. Άρα, εκτός το σημείωμα που θα δίνεται στον κόσμο πώς να χειριστούν τον περιορισμό στο σπίτι τους, ταυτόχρονα θα ελέγχονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα από γιατρούς της μονάδας κρίσεως που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Σε περίπου μία ώρα θα είναι τα αποτελέσματα. Επειδή και σε αυτόν έχουμε δεχτεί κάποια σχόλια για το θέμα ότι δεν ενημερώνουμε, να σας αναφέρω για ακόμα μια φορά ότι ανακοινώσεις θα κάνουμε μόνο εάν και εφόσον υπάρχει πλέον επιβεβαιωμένο περιστατικό. Αντιλαμβάνεστε τα περιστατικά, γνωρίζετε εσείς κάποια, είναι πολύ περισσότερα που έχουμε χειριστεί μέχρι τώρα και δεν θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό κάθε φορά που υπάρχει έναν ύποπτο περιστατικό να δημοσιεύεται ή να δίνεται υπερβολική δημοσιότητα. Το έχουμε τονίσει αρκετές φορές, χρειάζεται εγρήγορση, επαγρύπνηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την απόφαση για αναστολή της διέλευσης του κοινού για 7 ημέρες από τα οδοφράγματα.